Φίλοι του Καπανία Σπορ, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Χαλάστρας. Μαζί θα δούμε τις κυριότερες στιγμές από ένα πολύ καλό παιχνίδι μεταξύ του Καπανιακού και του Εύρου Σουφλίου. Και οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή την παραμονή στην κατηγορία, και γι' αυτό βέβαια αγωνίζονται. Ο Καπανιακός είναι πιο κοντά, χρειάζεται, πιστεύω, με δύο βαθμούς ακόμη, και μετά τον ένα που πήρε σήμερα πιστεύω ότι με ένα βαθμό ακόμη θα τελειώσει την υπόθεση παραμονή. Έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο οποίο παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι. Να πούμε ότι ο Καπανιακός από τις λίγες φορές σήμερα ήταν υπερπλήρης, δεν είχε απουσίες πέρα από τον Παπάζη. Το ρόστερ ήταν όλο στη διάθεση του Λεωνίδα του Ιφαντίδη. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Καπανιακός προσπάθησε να ευνηδιάσει τους φιλοξενούμενους, δημιούργησε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες με Προβατίδη, με Ραγκαβίδα και με τον Χρήστο, δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ενώ φτάνοντας το 35 σε μια αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, υποστήριξαν βέβαια ότι η φάση ξεκίνησε από offside, αρκετοί φίλαθλοι διαμαρτυρήθηκαν μάλιστα, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, το έχουμε και σε αργή κίνηση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Άρα το γκολ είναι πεντακάθαρο. Ο Ραγκαβίδας λοιπόν στην προσπάθειά του να αποκρούσει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κυπουρού, κάνοντας το 0-1 στο 35ο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ είναι μια επίθεση με τον Σαπανίδη και το σούτ του Προπατήδη, το οποίο περνάει μακριά από τα δοκάρια του οματοφύλακα του Εύρου Σουφλίου. Κόρνερ, από τα πάρα πολλά κόρνερ που κέρδισε ο Καπανιακός, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Πήδηξε ο Ραγκαβίδας, πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε και αυτή out. Ιδιαίτερα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο έγινε καταιγισμός από κόρνερ. Η ομάδα του Εύρου Σουφλίου προσπάθησε να διαφυλάξει αυτό το 0-1 που πήγε στα αποδυτήρια. Έμεινε πιο πίσω τις γραμμές. Είχε την κυριαρχία του παιχνιδιού η ομάδα της Χαλάστρας, αλλά πέρα από ένα πανέμορφο γκολ που σημείωσε ο Αντωνιάδης, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι άλλο, αν και έφτασε αρκετές φορές μπροστά στην αντίπαλη εστία. Μετά το δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι αναζωντάνεψαν. Εδώ είναι μια ευκαιρία που αν είχε καλό κοντρόλ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία του Κυπουρού. Μετά το δεκάλεπτο λοιπόν άρχισαν να βγαίνουν δειλά-δειλά στην επίθεση. Μια πρόκειται και μια πολύ καλή ομάδα. Και εδώ μια καλή ευκαιρία όταν το σουτ που επιχείρησαν πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κυπουρού. Εδώ είμαστε γύρω στο 20. Πολύ καλή ευκαιρία αυτή να ανοίξουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι, αλλά το σουτ το επιθετικού τους πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κυπουρού. Και φτάνουμε στο 35ο λεπτό. Από εδώ ξεκινάει η φάση. Βλέπετε ότι ο επιθετικός ξεκινάει αρκετά πίσω από το κέντρο. Ήταν ο άλλος ο επιθετικός βέβαια σε θέση offside, αλλά δεν επηρέαζε τη φάση και έτσι ο διαιτής άφησε την εξέλιξη της φάσης. Και βέβαια εδώ ο Ραγκαβίδας στην προσπάθειά του να αποκρούσει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κυπουρού. Και το έχω και σε αργή κίνηση. Θα δούμε και πάλι από πού ξεκινάει ο επιθετικός του Εύρου Σουφλίου. Έτσι γιατί υπήρξαν διαμαρτυρίες περισσότερο από τις φιλάθλους του Καπανιακού. Εδώ είναι, κοιτάξτε, πολύ πιο πίσω ξεκινάει ο επιθετικός του Εύρου Σουφλίου, άρα δεν υπήρχε θέμα offside, έτσι. Δεν είχαμε πολύ σημαντικές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη. Εδώ είναι άλλη μια επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Απέκρουσαν είναι του Καπανιακού, η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή. Κερδίζει ο επιθετικός, πλασάρει αλλά αποκρούει ο Κυπουρός και κάπου εδώ νομίζω ότι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε μία φάση ακόμη, ναι, θα δούμε μία φάση ακόμη. Να πούμε σε αυτό το σημείο για τον διαιτή που υπήρξε ένα δεκάλεπτο ιδιαίτερα στο, μετά τον γκολ, ο οποίος εκνεύρισε και τους ποδοσφαιριστές αλλά και τους φιλάθλους. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τους φιλοξενούμενους. Το σουτ όμως που επιχείρησε απέκρουσε ο Κυπουρός. Έλεγε για τον διαιτή, ο οποίος φρόντισε να
εκνευρίσει τους, και τους ποδοσφαιριστές αλλά και τον κόσμο με σφυρίγματα τα οποία θα μπορούσε να τα είχε αποφύγει, έτσι. Μια πολύ καλή προσπάθεια εδώ με τον Σαπανίδη, δίνει στον Αντωνιάδη, φοβερό σουτ, άναυδος θερματοφύλακας των φιλοξενουμένων, αλλά η μπάλα δυστυχώς για τον παίχτη του Καμπανιακού πέρασε ελάχιστα out από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Αυτές ήταν οι φάσεις που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο και εδώ είναι η λήξη του ημίχρονου που βρήκε την ομάδα του Εύρου Σουφλίου να προηγείται με 0-1. Ξεκίνημα λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, σέντρα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι σε κάποιο σημείο προσπάθησαν ανορθόδοξα, αν και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, ανορθόδοξα να φτάσουν στην αντίπαλη εστία. Όταν η μπάλα παίχτηκε κάτω, δημιούργησαν 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες. Θα μπορούσαν δηλαδή, πέρα από τον γκολ που πέτυχε ο Αντωνιάδης νωρίς, και είναι εδώ στη φάση του γκολ από αρκετά μακριά. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μαρφύλακα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Παντελή τον Αντωνιάδη. Και εδώ να βλέπουμε να αφιερώνει το στον πατέρα του που ήταν στην κερκίδα, φαντάζομαι. 1-1 λοιπόν, νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Υπήρχε η αισιοδοξία ότι θα υπάρξει ανατροπή του σκορ, καθώς επαναλαμβάνω και πάλι οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν ιδιαίτερα τα αμυντικά τους καθήκοντα και όταν βρήκαν την ευκαιρία βγήκαν σε κάποιες αντεπιθέσεις. Ένα γέμισμα εδώ, σε πλεονεκτική θέση ο Χρήστου, αργεί και το πλασάρισμά του δεν είναι σωστό, αποκρούν οι αμυντικοί της ομάδας του Εύρου Σουφλίου. Το ξαναβλέπουμε. Δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αρκετές κίτρινες κάρτες είχαμε στο παιχνίδι, περισσότερες για την ομάδα του Καμπανιακού, σε ένα ήρεμο γενικά παιχνίδι, έτσι. Εδώ είναι μια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, ένα μακρινό σουτ, μπλεκορά εύκολο ο Κυπουρός. Κόρνερ με τον Προβατίδη. Ο Ραγκαμπίνας πιάνει την κεφαλιά, δεν θα μπορέσει όμως να στείλει την μπάλα προς την εστία. Μπάλα φτάνει στον Κουντουρά. Παίρνει ο Αντωνιάδης, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κουντουρά στον Αντωνιάδη. Γέμισμα, αλλά δεν μπόρεσε ο Σιδηρόπουλος από κοντά να πλασάρει σωστά. Άλλο ένα κόρνερ εδώ βλέπουμε με τον Προβατίδη και πάλι. Αδυνατούν να διώξουν οι αμυντικοί, το σούτ του υψηλού. Η μπάλα δεν βρήκε πορεία προς την εστία, πέρασε out. Άλλο ένα κόρνερ εδώ με τον Κουντουρά. Ξανά γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πηδάει ο Ραγκαμπίνας η κεφαλιά, δεν μπορεί. Ο Χατζόπουλος προσπαθεί εκεί να κερδίσει την μπάλα. Να τώρα ο Σιδηρόπουλος, το σουτ το οποίο περνάει έξω. Και κάπως έτσι τελείωσε το παιχνίδι μεταξύ του Καμπανιακού και του Εθνικού, του Εύρου Σουφλίου. Αποκλειστικά πλάνα από το Καμπανία Sports. Να είστε καλά.